Είναι από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του 22, με 18 μήνες παραλαβή. Δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα με την προμήθεια. Ουσιαστικά τα είχε κόψει το ελεκτικό συνέδριο και με συντονισμένο αγώνα και ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κάλαμε ένσταση επί της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου και τελικά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι αυτά ήταν τα οχήματα που χρειαζόμαστε για τη μορφολογία των εδαφών της Χίου, διότι από τα συμβατικά έχουμε διάφορα και τα οποία θα ωφελήσουν αύριο στο πεδίο, στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εμπνευστές και συμμετέχοντες. Έχει μεγάλη πορεία το δεύτερο τμήμα του έργου που ουσιαστικά θα οχυρώσει την πρόληψη για τις πυρκαγιές. Έχει πάρα πολλή δουλειά από πάρα πολλούς ανθρώπους και πιστεύω ότι όλοι θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, έτσι ώστε να γίνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει πάνω στον ελλαδικό χώρο στο θέμα των προλήψεων των πυρκαγιών. Απλά λέω πάλι σε όλους καλή δύναμη, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολλές δοκιμές για να επιτύχουμε το επιθυμητό. Χρειάζεται κάποια ειδική εκπαίδευση, υπάρχει το καταλογισμό? Θα γίνει ειδική εκπαίδευση και σε άτομα του Δήμου και σε άτομα των εθελοντικών ομάδων και σε άτομα πιστεύω της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που το πιθανότερο είναι ότι η χρήση, τουλάχιστον η αρχική, θα γίνεται από άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτό θα ήταν και επιθυμία μας, αν θέλετε. Δώστε μας 2-3 χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων οχημάτων, δηλαδή τι το ιδιαίτερο έχουν, ποιες είναι οι δυνατότητές τους, επιχειρησιακά δηλαδή τι μπορούν να κάνουν παραπάνω από τα υπόλοιπα. Βασικά πηγαίνουν εκεί όπου δεν μπορούν να πάνε όλα τα άλλα. Είναι ουσιαστικά πολύ ψηλότερα από τα άλλα, πολύ πιο ευέλικτα. Έχουν ξεχωριστή κίνηση σε κάθε ρόδα, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως, αν θέλετε λεπτομέρειες και άλλες, είναι εδώ ο κύριος Βοριάς, που ήταν και ο εμπνευστής της, αν θέλετε, του όλου έργου, και τα συγχαρητήριά μου ξανά, για να σας διαφωτίσει όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα οχήματα, τα λέμε οχήματα, αλλά στην ουσία είναι μηχανήματα έργου, είναι πολλαπλών χρήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα από την κατάσβεση των πυρκαγιών και σε αποχιονισμό, σε κοπή κλαδιών δέντρων, σε καθαρισμούς από την παρόδια βλάστηση και άλλες πολλές χρήσεις για την πολιτική προστασία. Έχουν το πλεονέκτημα ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ότι μπορούν να κινηθούν σε οποιοδήποτε δρόμο και μάλιστα μπορούν να κινηθούν μέχρι και κλίση 100%. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο, σε τι αντίξιες συνθήκες μπορούν να αντεπεξέλθουν τα συγκεκριμένα οχήματα. Είναι υπερσύγχρονα, είναι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εξοπλισμένα, μπορούν να έχουν, όπως είπαμε, ανεξάρτητη κίνηση σε κάθε τροχό, όπως και ανάρτηση σε κάθε τροχό. Είναι ανεξάρτητες οι αναρτήσεις του, οπότε έχει καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.